Αγρότες από τη Λακωνία απέκλεισαν με τρακτέρ την εφορία της περιοχής και έφραξαν την είσοδο με σανό. Προεόρτια λένε όσων θα γίνουν την Παρασκευή. Ο κόσμος είναι να φτάσουν στο Σύνταγμα. Δεν πάμε στην Αθήνα για πικνίκ, δεν πάμε στην Αθήνα για βόλτα. Πάμε στην Αθήνα για να δώσουμε μια σκληρή και άγγιση μάχη. Αγρότες από 68 μπλόκα σε ολόκληρη τη χώρα ετοιμάζονται για τη μεγάλη απόβαση στην πλατεία Συντάγματος. Ο λαός της Αθήνας πρέπει να κατακλείσει και την Παρασκευή και το Σάββατο το Σύνταγμα, να βουλιάξει κυριολεκτικά για να πιεστεί όσο γίνει περισσότερο κυβέρνηση. Την ίδια ώρα η κυβέρνηση καλούσε εκ νέου τους αγρότες να καθίσουν στο τραπέζι του διαλόγου για να συζητήσουν μόνο επί του συγκεκριμένου νομοσχεδίου. Αυτό όμως που πρέπει να πούμε στον αγροτικό κόσμο με απόλυτη ειλικρίνεια είναι ότι κάνει λάθος αν υπολογίζει σε αυτούς που σήμερα κάνουν ό,τι τους υποστηρίζουν, αλλά για πάρα πολλά χρόνια, στο πρόσφατο παρελθόν, τους λιδωρούσαν. Νομίζω ότι ο κύριος Πρωθυπουργός νομίζω ότι βρίσκεται σε κάποιο προεκλογικό αγώνα και έβγαλε μια εξαγγελία η οποία ήταν αντίον της αντιπολίτευσης, λες και μας νοιάζει τι κάνει η αντιπολίτευση. Στο πρόσφατο παρελθόν πάντως, ο Πρωθυπουργός ήταν αυτός που ανέβαινε στα τρακτέρ και υποσχόταν προεκλογικά τα πάντα στον αγροτικό κόσμο. Επιτίθενται και στους απόμαχους του Μόχθου. Στους συνταξιούχους αγρότες τους πάνε τη σύνταξη τα 67 και μειώνουν συντάξεις ακόμα και των 300 ευρώ. Και μετά σας λένε, ελάτε να κουβεντιάσουμε. Ανταυτού, ο Αλέξης Τσίπρας επιτέθηκε στα μέσα ενημέρωσης που καλύπτουν τις αγροτικές κινητοποιήσεις. Και τους καλώ επίσης να σκεφτούν. Γιατί άραγε τα συστημικά μέσα ενημέρωσης σήμερα υποκριτικά τους αποθεώνουν, όταν λίγα μόλις χρόνια πριν τους πολεμούσαν με τον πιο φανατικό τρόπο, τα ίδια μέσα. Η απάντηση δεν βρίσκεται φυσικά στην ξαφνική τους αγάπη για τον Έλληνα αγρότη και την ελληνική ύπαιθρο. Αντίθετα, συνδέεται άμεσα με σκοπιμότητες που οι δεμία σχέση έχουν με την αγωνία για τους αγρότες. Στον δρόμο μας βγάζουν τα προβλήματα που δημιουργούν οι δικές πολιτικές και καλό είναι να δώσουν λύσεις στα προβλήματά μας, να δώσουν μια πολιτική λύση παρά να προβοκάρουν αυτόν τον αγώνα. Υπό τον φόβο μιας μεγαλειώδους αγροτικής κινητοποίησης μπροστά στο ελληνικό κοινοβούλιο, η κυβέρνηση ξεκαθαρίζει πως δεν θα αφήσει τα τρακτέρ να φτάσουν στο Σύνταγμα. Δεν υπάρχει διάλογος από μηδενική βάση. Κανένα τρακτέρ δεν θα μπει στην Αθήνα. Να πάω να συζητήσω με τι, με τα μάτια στον δρόμο. Τι να συζητήσουμε με τα μάτια στον δρόμο. Ζητήσαμε να κατεβάσουμε κάποια τρακτέρ, έστω και συμβολικά, και η κυβέρνηση δεν μας έχει δώσει απαντήσεις. Ανταυτού, βάζει την αστυνομία να καταστρώνει σχέδια για το πώς θα μας εμποδίσουν. Λέτε και εμείς θα κατεβούμε να κάνουμε πόλεμο με την κυβέρνηση. Πώς ήρθει αυτό το νομοσχέδιο με τη μορφή που έχει, και αν δεν γίνει μια άλλη πιο σοβαρή πρόταση, δεν θα προσέλθουμε σε καμία συζήτηση. Κάριο Σύμπαν, ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Εργασίας, μετά τον χαρακτηρισμό των τρακτέρ ως τάγκς, δήλωσε στον Sky πως οι αγρότες που διαδηλώνουν δεν θέλουν να δουν τον Πρωθυπουργό, αλλά συνομιλούν με τον Γενικό Γραμματέα της Χρυσής Αυγής, Νίκο Μιχαλολιάκο. Δεν μπορώ να αντιληφθώ τι σχέση έχει με το αγροτικό κίνημα το αίτημα να ανατραπεί η κυβέρνηση. Τι σχέση έχει με το αγροτικό κίνημα το να μην κάνω κουβέντα με τον Πρωθυπουργό, αλλά να συζητώ με τον κύριο Μιχαλολιάκο. Ο Υπουργός προφανώς θέλει να πετάξει λάσπη, είναι αυτό που κάνει τελευταία η κυβέρνηση, θέλει να κατηγορήσει και τους αγρότες και τους αγώνες μας. Μας είπαν απαταιώνες, μας είπαν ψεύτες, μας είπαν φοροφυγάδες και τι δεν μας είπαν. Φτάνει πια αυτή η λάσπη που πετάνε εναντίον μας. Και όλα αυτά την ώρα που η Ελλάδα παραμένει κομμένη στα δύο, με τα Τέμπη να παραμένουν κλειστά για δεύτερο 24ωρο και δεκάδες αγροτικά μπλόκα από τον Προμαχώνα μέχρι την Κρήτη να διακόπτουν την κυκλοφορία σε εθνικές οδούς και παραδρόμους.